Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κεφτεδάκια με σάλτσα μουστάρδα. Αυτή η μοναδική συνταγή που όλοι λατρεύετε με την υπέροχη σάλτσα και τα υπέροχα κεφτεδάκια. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να τη φτιάξετε σε λιγότερο από 20 λεπτάκια. Θα είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ νόστιμη. Και στο τέλος θα σερβίρουμε με μπόλικο ρύζι για να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο φαγητό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Και θα αφήσω να κάψει καλά, γιατί σας έχω πει πολλές φορές όταν φτιάχνουμε κεφτεδάκια τι πρέπει να κάνουμε. Να σοτάρουμε το κρεμμύδι μας. Το κρεμμύδι ή θα το βάλετε σοταρισμένο σε τέτοιες συνταγές, ή δεν θα το βάλετε καθόλου. Ένα από τα δύο. Οπότε, θέλω να πάρετε το μαχαίρι σας, να δώσετε λίγο χρόνο, να ψιλοκόψετε το κρεμμύδι. Βλέπετε. Χρειαζόμαστε δύο κρεμμυδάκια, δεν θα βάλουμε πολλά υλικά μέσα στη συνταγή μας. Οπότε το κρεμμύδι είναι πολύ βασικό υλικό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο κρεμμύδι και έχετε ξερό κρεμμύδι, αφυδατωμένο, μπορείτε να βάλετε και δεν χρειάζεται να κάνετε καν τη διαδικασία που θα κάνω εγώ. Αλλά προϋποθέτει να έχετε αποξηραμένο κρεμμύδι. Κάτι που νομίζω οι περισσότεροι δεν έχετε σπίτι, οπότε καλύτερα να σας δείξω πώς θα το κάνετε εσείς αποξηραμένο. Πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει το κρεμμύδι. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι, περίπου 2 κουταλιές σούπας. Θα προσθέσω το κρεμμύδι μου. Και θα σοτάρω καλά μέχρι που να μαλακώσει, να γίνει ωραίο, περίπου 10 λεπτάκια. Και μόλις καραμελώσει, θα το αφήσω λίγο στην άκρη να κρυώσει για να συνεχίσω συνταγή. Εδώ. Υπομονή. Και το κρεμμυδάκι μου είναι έτοιμο. Οπότε αρχίζουμε να φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια μας. Το κρεμμύδι πάει μέσα στο μπολ. Θα ρίξουμε τον κυμά μας. Θα βάλουμε χοιρινό κιμά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλετε μοσχαρίσιο. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μισό-μισό, μπορείτε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα, αυτό θέλω να σας πω. Ένα βουλάκι. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο μίξερ. Ο κύριος μίξερ θα χτυπήσει τα υλικά μας όπως πρέπει να τα χτυπήσει. Θα βάλουμε μία σκελίδα σκόρδο. Μέσα. Θα βάλουμε λίγο δενδρολίβανο, λίγο θυμάρι, λίγο μαϊντανό και το ψωμάκι μας. Ψωμάκι είναι απαραίτητο για να γίνει σωστά η συνταγή μας. Ειλικρινά σας λέω, πρέπει να γίνουν αφράτα. Τα κεφτεδάκια, αυτό είναι το μυστικό τους. Να βάλουμε ψωμί μέσα για να μπορέσει το ψωμάκι μετά στη συνέχεια να κάνει τι, να τραβήξει όλη την υπέροχη σάλτσα που θα δημιουργήσουμε. Και εμείς θα φτιάξουμε μία σάλτσα μουστάρδας. Οπότε θέλουμε το ψωμί μέσα και θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλατάκι και πιπέρι. Και όταν λέω αλατάκι και πιπέρι θα βάλετε αρκετό, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να πάει όλο το αλατοπίπερο για τη συνταγή μας. Πρέπει να αλατίσουμε και να πιπερώσουμε καλά το κιμά μας, γιατί συνέχεια δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε βάλτε αλάτι και υπολογίστε ότι το αλάτι που θα βάλετε είναι για όλο αυτό το κρέας που βλέπετε εδώ πέρα. Περίπου θέλει μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, έτσι γενναιόδορη. Και πιπεράκι, τέλεια. Και χτυπάμε όλα τα υλικά καλά μεταξύ τους. Και είναι έτοιμο, μια χαρά. Και ουσιαστικά πρέπει να καταλάβετε ότι όλο το μυστικό στα κεφτεδάκια βρίσκεται σε αυτό εδώ το μπολάκι. Κοιτάξτε, όλη η γεύση, το ψωμί έχει αρωματιστεί με όλα τα μυρωδικά μας και φυσικά με το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Και τώρα θέλει πολύ πολύ καλό ανακάτεμα μέχρι που να δημιουργήσουμε τον κυμά μας. Πλάστε καλά εδώ πέρα, ανακατέψτε τα υλικά μεταξύ τους. Και μόλις ο κυμάς μας είναι ωραίος και έτοιμος και έχουν ανακατευτεί καλά τα υλικά μεταξύ τους, να σας πω ότι μπορείτε να αφήσετε έτσι το μείγμα σας και στο ψυγείο μέχρι και μία ημέρα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κάνουμε ωραία μπαλάκια εδώ, όχι μεγάλα, γιατί πρέπει να είναι μία μπουκιά, ακριβώς μία μπουκιά. Και ρίχνουμε μέσα στα λεύρη. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ανακατεύουμε μέσα στο ταψάκι και κατευθείαν ερχόμαστε εδώ, παίρνουμε τα 10 κεφτεδάκια μας και τα κάνουμε deep fried, δηλαδή τα ψήνουμε μέσα σε λαδάκι. Να σας πω παραδοσιακά η συνταγή για τα σουηδικά κεφτεδάκια. Φτιάχνετε σε ένα τηγάνι και τηγανίζονται σε λιγότερο λάδι, αλλά ουσιαστικά ό,τι αλεύρι μείνει καμένο και το λάδι το καμένο το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τη σάλτσα. Εγώ σήμερα σας δείχνω μια διαφορετική εναλλακτική, μια τεχνική που σίγουρα το φαγητό σας θα είναι πολύ πιο υγιεινό. Άσχετα που τα τηγανίζουμε σε πολύ λάδι, όλο το λάδι το περίσσιο θα φύγει. Γιατί? Με το πάρουν ωραίο χρώμα τα κεφτεδάκια μου, θα τα βγάλω σε χαρτάκι, να στραγγίξει το λάδι και στη συνέχεια μόλις τηγανίσω όλα μου όλα τα κεφτεδάκια, θα συνεχίσω τη συνταγή για να φτιάξω τη σάλτσα μουστάρδας και να σερβίρω. Και τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Τα βάλαμε σε χαρτάκι να φύγει το παραπανίσιο λάδι και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη σάλτσα μουστάρδας. Για τη σάλτσα μουστάρδας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και θα ακολουθήσετε τη συνταγή του Άκη. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία τηγανάρα. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι.
Το ρου που θα κάνουμε θα είναι πιο ελληνικό σήμερα. Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ρου πάνω στο τηγανάκι μας. Βάλτε πάνω στη φωτιά, μαγειρέψτε λίγο το αλεύρι. Και μόλις μαγειρέψουμε το αλεύρι, θα σβήσουμε με το κρασάκι. Εδώ. Θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έπαιξε το κρασάκι κατευθείαν. Αφήστε λίγο να βγάλει μπουρμπουλήθρες. Με το που βγάλει μπουρμπουλήθρες, ρίξτε μέσα το νεράκι σας ή άμα έχετε ζωμό κοτόπουλο, ακόμα καλύτερα ζωμό κοτόπουλο. Άμα δεν έχουμε, ρίχνουμε έναν κύβο κοτόπουλο μέσα. Ανακατεύουμε. Και επειδή κάνουμε μία σάλτσα μουστάρδας, η μουστάρδα ήρθε η ώρα να μπει τώρα. Να σας πω ότι για αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τη νέα απαλή μουστάρδα Παν Ζαφυρόπουλος. Έχει βελούδινη υφή χωρίς συντηρητικά. Λοιπόν, σάλτσα μουστάρδας κάνουμε, οπότε δεν τη λυπόμαστε. Ρίχνουμε τουλάχιστον 50 γραμμάρια μέσα. Και αυτή είναι η ατόφια γνήσια σάλτσα μουστάρδας. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί η μουστάρδα, να ανακατευτεί καλά με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα βλέπετε πως άρχισε να πίζει ωραία η σάλτσα. Είναι καταπληκτική. Τώρα, πριν πάρει βράση, θα ρίξω μέσα τα κεφτεδάκια μου. Και μην ξεχνάτε ότι τα κεφτεδάκια έχουν και αυτά αλευράκια απ' έξω, οπότε θα βοηθήσουν να δέσει ακόμα περισσότερο η σάλτσα. Γιατί πρέπει να είναι πηχτή η σάλτσα, να καθίσει γύρω από τα κεφτεδάκια, να βράσουν τα κεφτεδάκια μαζί με τη σάλτσα και να πάρουν τη γεμάτη γεύση της μουστάρδας μέχρι μέσα-μέσα. Χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω να σιγοβράσουν για 4-5 λεπτάκια μέχρι που να δέσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα. Όπως σας είπα, έχω ετοιμάσει μπόλικο ρύζι για να σερβίρω και θα σας δείξω πώς πρέπει να μοιάζει μία μερίδα. Θα δημιουργήσετε έτσι αρκετό χώρο εδώ για να μπορέσουν να μπουν τα κεφτεδάκια από πάνω. Κοιτάξτε εδώ η σάλτσα. Το βλέπετε? Είναι κεφτεδάκια με σάλτσα μουστάρδας. Οπότε η μουστάρδα είναι ο πρωταγωνιστής εδώ. Θα ρίξω λίγα μυρωδικά από πάνω. Έτσι για να τα αποθεώσουμε, να τα πάμε σε άλλο επίπεδο και ουσιαστικά αυτά είναι τα κεφτεδάκια μας. Θα δοκιμάσω κατευθείαν, γιατί δεν είμαι καλά σήμερα. Κοίταξε ποιος μπορεί να αντισταθεί στα κεφτεδάκια, γιατί, κοιτάξτε, παίρνεις, βουτάς, φυσάς και η κάθε μπουκιά είναι ένα κεφτεδάκι. Είναι καταπληκτικά. Και για όσους έχουν φάει κεφτεδάκια με σάλτσα μουστάρδας που ήταν έτσι και έτσι, αυτή η συνταγή πραγματικά θα σας πάει σε άλλο επίπεδο. Γιατί? Γιατί μια καλή μουστάρδα μπορεί να απογειώσει το φαγητό μας. Μια κακή μουστάρδα, να θυμάστε πάντα, καλύπτει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Εδώ πέρα θα καταλάβετε ακριβώς τη γεύση από το κεφτεδάκι, όλα τα μυρωδικά που ρίξαμε μέσα και στο τέλος η μουστάρδα θα έρθει και πραγματικά θα απογειώσει το αποτέλεσμά σας. Αυτό είναι ακριβώς που θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, μην ξεχάσετε όταν κάνετε κεφτεδάκια να αρχίσετε να τρώτε και να μην σταματάτε με τίποτα. Εντάξει, μην φάτε όλο το τηγάνι μόνοι σας, είναι αμαρτία. Αλλά με έναν φίλο σας μπορείτε να το φάτε, νομίζω. Είναι από 30 κεφτεδάκια ο καθένας. Οπότε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!